Νιώθουμε άβολα τούτη την ώρα, σύντροφε Βαγγέλη. Δεν θέλουμε να συμβαστούμε με τη φυσική σου απουσία. Ξέραμε πως ο αγώνας που παλικαρίσια έδινε ήταν άνισος. Και εσύ το ήξερες και χαμογέλαγες, δίνοντας κουράγιο σε όλους μας. Το ατύχημα, αν και σε λύγησε, αν και σε τραυμάτισε, δεν τα δίπλωσες. Το πάλεψες μέχρι τέλος. Με υψωμένη τη γροθιά έφυγες. Δεν είχες να παλέψεις με την κοινωνική αδικία. Δεν είχες μπροστά σου τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτόν με την οργανωμένη πάλι μπορούσες να τον φέρεις βόλτα. Φεύγει σε μια περίοδο που ο νομός μας δοκιμάζεται από πρωτόγνωρες καταστροφές. Καταστροφές που δεν σχετίζονται μόνο με τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως μας λένε. Αλλά έχουν να κάνουν με την ανυπαρξία έργων υποδομής και αντιπλημμυρικής θωράκισης με την ουσιαστική προτομασία του κρατικού μηχανισμού της περιφέρειας και των Δήμων. Με όλα όσα με στένος και επιμονή διεκδικούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε. Ήσουν βαθιά λαϊκός και σεμνός άνθρωπος. Με απέραντη αγάπη για τον άνθρωπο, του μόχθου. Βιοπαλεστής και εσύ ο ίδιος. Πρωτοπόρος αγωνιστής, χαρισματικός ηγέτης του οργανωμένου αγροτικού κινήματος. Μα πρώτα απ' όλα πιστός στις αρχές και στα ιδανικά του ΚΚΕ. Του κόμματο μέσα στο οποίο γαλουχήθηκες, Διαπαιδαγωγήθηκε και πάλεψε στα ταλάντευτα σε όλη σου τη ζωή. Από μικρή ηλικία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων. Από το 1977 που οργανώθηκε στη ΚΝΕ και στο ΚΚΕ, πέρασε από πολλέ και διάφορε υπεύθυνε κομματικέ χρεώσει στην περιοχή τη Θησαλία, με ουσιαστική συμβουλή. Με την ανυποχώρητη και ταλάντευτη στάση σου, την περίοδο των ανθρώπων, συνέβαλε αποφασιστικά να αποκρουστεί η επίθεση των οπορτουνιστών, στο κόμμα, υπερασπίζοντα τον επαναστατικό του χαρακτήρα. Παλά τι απογοητεύσει και τι τεράστιε δυσκολίε που αντιμετωπίζαμε, μα βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε βαθιά το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη με την κόκκινη σημαία και τον τίτλο Ελπίδα ή πάλι των λαών, σάλπισμα συνέχιση των αγώνων. Σύντροφε Βαγγέλη, ήσουν βασικό στήριγμα για την ανάπτυξη τη πολιτική και συνδικαλιστική δράση τη κομματική οργάνωση τη Αλλία με ιδιαίτερη έγνοια για την ανάπτυξη της νεολαίας μας στη ΣΚΝΕ. Σε όλη σου την πορεία πάλεψες από πολλά μετερίζια. Διατέλεσες πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου στο χωριό σου, του Αγροτικού Συλλόγου, μέλος και πρόεδρος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Καρδίτσας, μέλος του Δέλτα και γραμματέας της Γεσάση. Πάνω απ' όλα όμως με το έργο σου ως πρόεδρος, το αγαπημένο σου χωριό, τη Μητρόπολη, άφησε σημαντικό έργο που δείχνει και τα χαραστικά το τι άνθρωπος κομμουνιστής ήσουνα. Όπως ο κοινοτικό ξενώνας, το υπαίθριο θέατρο, το αναψυχτήριο και πολλά άλλα σημαντικά έργα υποδομής. Η θητεία σου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και αργότερα στο Περιφερειακό, σαν επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπύρωσης Θεσσαλίας, συνοδεύτηκε από πολυάριθμες παρεμβάσεις από τα έδρανα αυτού του συμβουλίων για την προώθηση ετοιμάτων φορέων για την επίλυση διαφόρων λαϊκών προβλημάτων. Αλλά γνώριζε καλά ότι η παραμικρή κατάκτηση και υπήρξαν τέτοιε κατακτήσει περνάει πρώτα και κύρια από τη λαϊκή κινητοποίηση στην οποία ήσουν πάτα μπροστάρι. Η ανάγκη για οργάνωση του αγροτικού κινήματο και η μαχητική αναμέτρηση με τι πολιτικέ που συρρήκνωναν την αγροτιά και συγκέντρωναν τη γη για την παραγωγή σε λίγα χέρια δεν σε άφηνε να ησυχάσει. Άλλοτε με το μηχανάκι άλλοτε με το τραχτέρ ή με το αγροτικό και την τουντούκα, από χωριό σε χωριό, από καφενείο σε καφενείο, πότε με το ροζοσπάσι στο χέρι, πότε με το φυλάδιο, στην καρδίτσα, σε όλη τη Θεσσαλία, αφού γκραζώσουν τι ανησυχίε τη αγροτιά, αποκάλυπτε το ρόλο των εχθρών τη που, την πλουσίαζαν φορώντα το ψεύτικο χαμόγελο του φίλου για να αρπάξουν όσο όσο τη σοδιά του. Πρωτοστάτη στην οργάνωση του αγροτικού κινήματο, που ήταν και η βασική σου κομματική χρέωση διατελώντα για δεκαετίε πρόεδρο τη Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσα. πιστός αξίε του οργανωμένου αγώνα, συνέλαβε καθοριστικά στη δημιουργία αγροτικών συλλόγων σε χωριά και ομοσπονδιών σε νομού όλη τη χώρα. Είχε πολύ καλά χωνεμένη την πολιτική του κόμματο, που γινόταν εργαλείο για την διαμόρφωση ετοιμάτων και τη μαχητική του διεκδίκηση. Καρπό αυτή τη πορεία ήταν τα θρηλυκά μπλόκα, πρώτα μέσα από την Πανθεσσαλική Συντονιστική, μετά μέσα από την Πασί και πρόσφατα μέσα από την Παναλλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είναι βαθιά χαραγμένε στη μνήμα στιγμέ από τον Μπλόκο στη Βιοκαρπέτ, στα Ντέπη, στι Μικροθύβιε, που με του έξυπνου ελιγμού καταφέραμε να σπάσουμε τα μπλόκα, το μάτι τη αστυνομία, τη κρατική καταστολή και να στηθεί το Μπλόκο. Τα μπλόκα τη Νίκαια και βέβαια η επική κάθοδο στο τραχτέρ στην Αθήνα, που σηματοδότησε την αγωνιστική συμπόρευση εργατών και αγροτών την προοπτική της κοινωνικής συμμαχίας. Ο τιμωτικός τίτλος του στρατηγού του κάμπου που υθέτησαν εχθροί και φίλοι για σένα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Με αυτήν την αγωνιστική σου στάση συνέβαλε στα μέγιστα στην ανασυγκρότηση του αγροτικού κινήματο στην πάλη του σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπολιακή κατεύθυνση. Οι σπάνιε αρετέ σου, παράδειγμα για όλου μα, σε καταξίωσαν στη συνείδηση των λαϊκών ανθρώπων, χαρακτηριστική και γνωστή σε όλους μας η μορφή σου με τη μαύρη κάπα στους ώμους που δείχνει την απλότητα και τη λαϊκότητά σου. Όλοι ισοπαίναμε να ακούσουμε τις ορμήνες σου για την παρέμβαση και το σχεδιασμό στη δράση μας, στο κόμμα και στο κίνημα. Ζητούσες και άκουγε με απόλυτο σεβασμό την άποψη των συντρόφων και των συναγωνιστών σου, καλοδεχούμενη κάθε γνώμη, όπως έλεγες. Η συζήτηση μαζί τους δυνάμωνε το προβληματισμό όλων μας, ανέναβαζε την ευθύνη Νιώθαμε πιο δυνατοί όταν ακούγαμε τα επιχειρήματα που στρίμωχναν τον αντίπαλο. Ποιο δεν ζήλεψε την αμεσότητα του λόγου σου με την τοπιολαλιά, τι λαϊκέ ρίσει, τι έφτωχε ατάκε και τι παρημιώδει εκφράσει σου. Σύντροφε Βαγγέλη, η πορεία και η πρωτοπόρα δράση σου, το γεγονό ότι ήταν στέλεχο του ΚΚΕ, ακλόνητο και ακαταλάντευτο κομμουνιστή, είχε ω αποτέλεσμα να κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη των λαϊκών ανθρώπων τη περιοχή μα και όχι μόνο. Η λάσποι που εξαπέλυσαν με λύσα αντίπαλή σου, προσπαθώντα να χτυπήσουν στο πρόσωπό σου το κόμμα, δεν σε άγγιξαν καν. Με το πηγαίο χιούμορ που συνδιέκρινε του αποστόμονου, λέγοντα πω σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισε και την κρατική καταστολή που θεωρούσαν πω με τι δίκε και του εισαγγελίε θα σε και θα σε ανάγκαζαν να υποχωρήσει από τι αρχέ σου. Τα στελέχη του κόμματο και τη ΚΝΕ θα συνεχίσουμε να παλεύουμε αταλάντευτα για όλα όσα και εσύ πάλεψες. Η μορφή σου θα πλώνεται πάνω από τα μπλόκα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Θα συνεχίσουμε την πάλη για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Θα μας λείψει σύντροφε Βαγγέλη. Θα μας λείψει όπως θα λείψει στην αγαπημένη σου οικογένεια, τη Χριστίνα, το Θωμά, την Πόπη, τη Σταυρούλα, του συγγενείς σου. Εκ της Επιτροπής Περιοχής της Αλίας, του ΚΚΕ, με ζωντανή τη μνήμη σου, εμεί θα συνεχίσουμε τον αγώνα για όλα όσα μαζί ονειρευτήκαμε. Ξέρουμε πω το κοινό που μα αφήνει δεν εκπληρώνεται εύκολα. Η παρακαταθήκη που μα άφησε, η εμπιστοσύνη στο κόμμα και στη στρατηγική του, θα μα δυναμώνει και θα μα οδηγεί. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε.